κάνεις πολύ πιο απλό και κατανοητό. Έστω ότι έχω μια περίπτωση τιμολογίου 3.500 ευρώ. Μου φέρνει μια εξόπληση με μετρητά. Βλέπετε τον πύρο σου με μετρητά. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας πω. Πάνε, κάνε μια κατάθεση 3.500 ευρώ. Φέρτε μου. Για να ξεπεράσω το 30% και να τελειώνω. Και φανταστείτε πόσο τραγικό εντός εισαγωγικών θα είναι αυτό να έχει τελειοποιήσει ας πούμε το 32-33-34%, να έχω ένα δέντρο τιμολόγιο, να σας το κόψω εγώ γιατί δεν μπορώ να το περάσω και να πέσει η υλοποίηση του έργου σας στο 29. Αυτομάτως απεντάσσεστε. Ωραία. Οπότε θα παρακαλέσω πάρα πολύ πριν υποβάλουμε ένα αίτημα, κάντε μας ένα τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τσεκάρετε το μια και δύο και τρεις φορές. Συμβουλευτείτε τον λογιστή, συμβουλευτείτε τον σύμβουλό σας για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ζητήστε έγκαιρα για τα απαραίτητα παραδοσία στους επενδυτές σας. Πάρα πολλές φορές έχω δεχτεί τηλεφωνή μου, το έχει μόνο εγώ ή συναδελφοί μου, που λένε τι να κάνω ρε παιδιά, εξοπλιστική απόδοση με ζητάνε από τον επενδυτή, έχει κλείσει ο άνθρωπος, έχει φύγει, έχει χτύπα ξύλο αποδημήσει, δεν μπορώ να το βρω. Είναι πολύ σημαντικό να ζητάτε όλα αυτά που είπαμε τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η συναλλαγή. Πολύ πιο εύκολα, σκεφτείτε και εσείς και εσείς επιχειρηματίσεις, πολύ πιο εύκολα θα σας δώσει κάποιος κάτι αν το κάνετε άμεσα εκείνη τη στιγμή. Να το πω πολύ απλά, πριν το πληρώσετε. Θέλω και την εξοπλιστική για αυτό στα χρήματα, να το πω έτσι πολύ απλά. Θα σας δώσει αμέσως, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πάτε μετά από 3 μήνες και το ψάχνετε να σας δώσει μια εξοπλιστική, δύσκολο να την πάρει. Κάτι ακόμα και το έχω βάλει επίτηδες εδώ στην παρουσίαση. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Υπάρχει κάτι τιμολόγιο, για παράδειγμα 2.000 ευρώ, έτσι βγαίνει από την τιμολόγηση, 2.000 ευρώ και 15 λεπτά. Υπάρχει περίπτωση κάποιος από εσάς να δώσει 15 λεπτά, υπάρχει περίπτωση ο προμηθευτής να σας κάνει φασαρία για τα 15 λεπτά. Όχι. Για το πρόβλημα υπάρχει θέμα. Και 15 λεπτά να λείπουνε, δεν θεωρείται εξοπλισμένο το τιμολόγιο. Έχουμε πρόβλημα, δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε και αυτό το πράγμα. Τέλος, θα σας παρακαλέσουμε πολύ να μας ενημερώνετε άμεσα για οποιασδήποτε αλλαγές γίνονται στην αστική επικοινωνία σας, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς σε θέση να σας ενημερώνουμε άμεσα και έγκαιρα. Επίσης, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνετε στις άλλες δαπάνες, αμοιβές συμβούλων, για μελέτες, λογισμικά κτλ. Και δεν το λέω έτσι από κάποια δυναμία δικιά μου να τα ελέγξουμε εμείς. Καλώς ή κακώς, τα δευτεροβάθμια ελεγκτικά όργανα τα οποία έχουν και εσάς αλλά και εμάς για τη δουλειά που κάνουμε, εστιάζουν πάνω σε αυτές τις δαπάνες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι οι δαπάνες οι οποίες σηκώνουν μεγάλη αμφισβήτηση, να το πω έτσι, για να μην αρχίσω και για επιθυμολογήσει κτλ. Καταλαβαίνετε ό,τι εννοώ. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηρωμένες για το έλογο του κόστους, για την αναγκαιότητα και τη συμβατότητα με την επένδυση κτλ. Όπως είπα και πριν, συνεργαστείτε με τον σύμβουλο και τον λογιστή. Είναι πολύ τιμή συνεργάτη στην παρούσα φάση. Ο δικός σας στόχος είναι ένας, είναι να εγκριθείτε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μέχρι το 28 Δευτέρα να υποβάλλετε ένα αίτημα, είτε αυτό είναι η έκκληση δανείου 100%, είτε είναι η αλλοποίηση του 30%. Και από εκεί και πέρα πάλι θα τα βρούμε, να το πω έτσι. Και τελευταίο και πιο σημαντικό, εκμεταλλευτείτε και εμάς. Είμαστε εδώ σε οτιδήποτε χρειαστείτε. Μπορεί να μας πάρετε το τηλέφωνο, να μας επισκεφτείτε, να στείλετε τα ερωτήματά σας. Πρωτοδαβολικά να ζητήσω αν τυχόν κάποιοι από εσάς έχουν στείλει mail ή έχουν στείλει κάποιες επιστολές και δεν έχουν απαντηθεί. Δεν είναι ότι το αγνοούμε κάποιον ή τον γράφουμε εντός εισαγωγικών. Είναι ότι και εμείς, επειδή αυτή η διαδικασία με τους δυνητικά ενδασσόμενους είναι πρώτη φορά που γίνεται σε πρόγραμμα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το ξέρουν, είναι πρώτη φορά που γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες και πολλές διευκρινήσεις, οποίες περιμένουμε και εμείς να μας δοθούν για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα. Πιστεύω ότι από εβδομάδα θα ξεκαθαρίσω πολλά πράγματα. Να επισκέπτεστε το site μας. Η Παυλακία είμαστε πολύ περίφημοι γι' αυτό και μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα και έγκαιρα από αυτό. Σε αυτό το σημείο
Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τους εκπροσώπους των τραπεζών να τονίσω και πάλι για δικιά σας διευκόλυνση. Αν και έχω και εγώ κάποιες διαμάχες, μπορώ να σας δείξω για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορείτε να κάνετε χρήση, ούτως ώστε να βοηθηθείτε στην παρούσα φάση για να εγκριθείτε με το δάνειο αυτό το 20% που υπάρχει αυτή η εναλλακτική, η οποία ομολογουμένως είναι πιο εύκολη διαδικασία για όποιον μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, παίρνει μια έγκριση δανείου 20% και εντάσσεται αυτόματα. Εντάξει. Έχουμε καλέσει όλες τις τράπεζες, έχουμε αποστείλει προσκλήσεις όλες τις τράπεζες. Σήμερα μαζί μας είναι, από ό,τι ξέρω, πρόσωποι της Eurobank και της Πειραιώς. Θα σας παρουσιάσουν και αυτοί καλύτερα κάποια πράγματα, γιατί σε αυτούς θα απευθυνθείτε ούτως ή άλλως, αν χρειαστείτε κάτι. Να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο της Eurobank να κάνει πρώτα μια μικρή παρουσίαση που έχει έτοιμη. Και μετά από αυτό, ό,τι θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε, οτιδήποτε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Μάρκος Τσαραβασάνης από την Εθνική Διεύθυνση της Eurobank. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το ΚΕΠΑ για την πρόσκληση και το εκμεκτήριο για την φιλοξενία. Η Eurobank προσπαθεί και είναι κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανάλογες δράσεις και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει. Πριν από περίπου 2 μήνες ήμασταν και πάλι εδώ στον ίδιο χώρο, έγινε μια εκδήλωση ενημέρωσης αναλυτική για τα προγράμματα που διαθέτει η τράπεζα και πώς μπορεί αυτά να εξαρτηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα ήθελα για αυτόν τον λόγο να σας κουράσω πάρα πολύ με κάποια αναλυτική παρουσίαση. Θα κάνω μια σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων και των εργαλείων που διαθέτουμε εμείς. Πολλά από τα προγράμματα είναι κοινά και σε άλλες τράπεζες. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω, όπως είπε ο κ. Στράβας, ότι η προθεσμία ένταξης οριστικής στο πρόγραμμα είναι μέχρι 28 Δευτέρου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα και στις δύο περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, αξιολογείται κανονικά η πρόταση, δεν δίνεται κάποια τυπική προέγκριση. Εξετάζεται κανονικά ο πάκελος, οπότε δίνεται μια ουσιαστική έγκριση, κανονική έγκριση δανείου. Οπότε γι' αυτό το λόγο, σε κάποιες περιπτώσεις δανείων, απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα. Οπότε όποιος το αποφασίσει, καλά είναι να το ξεκινήσει άμεσα, ώστε να προλάβει να είναι έτοιμος. Καταρχήν, η συμβολή της τράπεζας έρχεται σε 2 τομείς. Ο ένας από αυτούς είναι η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και ο άλλος είναι η προεξόπηση εκχώρησης. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, υπάρχουν τα προγράμματα του ΔΕΤΕΑΝ, του ΤΕΠΙΚ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, τον οποίο είναι η επανεκκίνηση και το Ταμείο Εκδοσίας. Υπάρχει το πρόγραμμα επίσης το Jeremy, το οποίο είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, και υπάρχουν τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά προγράμματα της τράπεζας, που δεν έχουν απευθείας από την τράπεζα και δεν έχουν σχέση με τους υπόλοιπους φορείς. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα προγράμματα του ΤΕΠΙΚ, του ΕΤΕΑΝ, περνάνε από το ΕΤΕΑΝ, είναι το πρώην ΤΕΠΙΚ για όσους το γνωρίζουν, αυτό απαιτεί μια επιπλέον γραφειοκρατία. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι θα πρέπει όσοι το αποφασίσουν και επιλέξουν δυνητικά κάποια από αυτά τα 2 προγράμματα να το ξεκινήσουν άμεσα. Τα προγράμματα και τα 2 όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι μπορούν να φτάσουν μέχρι 800.000 ευρώ. Η διάρκεια τους είναι αντίστοιχα έως 12 και έως 10 έτη όπως λέγεται στην παρουσίαση. Τα επιτόκια ποικίλουν και έχουν να κάνουν και με την εξασφάλιση, οπότε υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια ανά είδος και στόχο δανείου. Μπορεί να δοθεί κάποια περίοδο θέατος από 6 μέχρι και 2 χρόνια και παρέχεται επίσης και δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων. Σε ό,τι αφορά το, αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, σε ό,τι αφορά το Jeremy, είναι, όπως σας ανέφερα και πριν, ένα πρόγραμμα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι 500.000 ευρώ και η διάρκεια μέχρι τα 10 έτη. Οι εξασφαλίσεις που συνήθως χορηγούνται είναι πράγματι εξασφαλίσεις, είτε κάποια αποσημείωση υποθήκης, είτε κάποια εξασφάλιση με κάποια επένδυση. Τα επιδόκια εδώ κατεβαίνουν ακόμη πιο χαμηλά, ξεκινούν από 2,8%.
Επίσης και εδώ παρέχεται δυνατότητα περίοδου χάριτος μέχρι και 2 χρόνια. Και δίνεται επίσης η δυνατότητα σταδιακών πανέσεων. Σε ό,τι αφορά την προεξόπληση επιχορήγησης, είναι 2 προγράμματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Το ένα είναι πάλι μέσω του ΤΕΑΝ, μέσω του ΤΕΠΗΧ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Εκδηλωσίας. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με κάποια έκδοση εγκριτικής επιστολής. Στην πρώτη περίπτωση, αν επιλέξετε το Ταμείο Εκδηλωσίας, το ποσό εδώ είναι μέχρι 500.000 ευρώ. Η διάρκεια χρηματοδότησης είναι 2 με 3 χρόνια. Το ΤΕΠΗΧ, το ταμείο το ίδιο δηλαδή, δίνει μία εγγύηση στις τράπεζες έως 80% του δανείου, 80% μάλλον του δανείου, και εκχωρείται η επιδότηση της, η επιχορήγηση εκχωρείται στην τράπεζα. Το επιτόκιο είναι 8,35%. Δίνεται περίοδο χάριτος ένα εξάμηνο περίπου, μέχρι 6 μήνες. Και τα χρήματα δίνονται εννοείται σταδιακά με την πιστοποίηση των έργων που έχετε κάνει. Στη δεύτερη περίπτωση, η εγκριτική που εκδίδεται είναι μέχρι 150.000 ευρώ και έχει διάρκεια μέχρι 2 χρόνια. Εδώ παρέχεται 50% εγγύηση από το ΕΔΕΑΝ και θα πρέπει το υπόλοιπο να το καλύψετε εσείς με κάποια σάλτς μορφής εξασφάλιση, η οποία πρέπει να φτάνει μέχρι το 60% του συνολικού ποσού. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εδώ βρίσκονται τα στελέχη των τοπικών καταστημάτων, τόσο του καταστήματος μας στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όσο και το κατάστημά μας στην Οδό Κασάνδρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς στον πεζόδρομο στη Μεγάλη Αλεξάνδρα. Δύο λέξεις θα σας πω, αλλά αν μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω κάτι πρώτα. Είπατε προκειμένου ιδιωτικά εργαζόμενοι για να γίνουν οριστικά ενταγμένοι θέλετε επιστολή ταμείου της τράπεζας. Έγκριση. Όχι εκταμείωση. Τώρα λέτε. Μου δίνετε μια καλή πάσα, λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν, μετά τις ερωτήσεις που φαντάζομαι που πάντα είναι το ουσιαστικότερο μέρος της μιας εκδήλωσης, γιατί τότε καταλαβαίνουμε σε πολλά πράγματα. Καλώς είστε τυχεροί εντός εισαγωγικών, γιατί έχω αρκετά νέα δεδομένα τέλος πάντων. Διευκρίνησα πολλά θέματα σήμερα. Είχα μια συνάντηση στην Αθήνα. Οπότε ένα από αυτά είναι αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούσα να το πω μέχρι τώρα ξεκάθαρα, αλλά ξεκαθαρίστηκε και σήμερα σε συνάντηση που είχαμε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Δεν ζητάμε πουθενά εκταμείευση δανείου. Ζητάμε μόνο έγκριση. Που σημαίνει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή αυτό για τις τράπεζες, αλλά που σημαίνει ότι πρέπει να μην το χρησιμοποιήσετε κιόλας αυτά. Έτσι. Τι εννοείται έγκριση. Ορίστε. Τι εννοείται έγκριση. Δηλαδή ότι. Γιατί γράφετε, έχω δει τον οδηγό σας που μας έχετε στείλει και γράφετε ότι τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ανελόπλεο λογαριασμό και λέτε τον τρόπο με τον οποίο εμείς να ζητήσουμε από την τράπεζα για να το κάνει αποδεκτό. Τώρα λέτε άλλο έγκριση. Όχι. Λοιπόν, ξέρω. Να τελειώσει ο κύριος Ιδρύμα, να πούμε όλα μαζί. Λοιπόν, δύο λέξεις σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης που μπορείτε να έχετε την Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να γίνετε ενεργά επιταγμένη. Η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί το δάνειο μέσω ΤΕΠΗΧ που είναι διάρκεια έως 12 έτη και το οποίο είναι με επιτόκιο 3,9%. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας 5-10 έτη. Πέρα από αυτό, γιατί και ο συνάδελφος προηγουμένως σας μίλησε για τα χρηματοδοτικά προϊόντα που λίγο πολύ μοιάζουν σε όλες τις τράπεζες, εγώ ήθελα να σας πω και δύο λέξεις μόνο και για την εγγυητική επιστολή. Η Τράπεζα Πειραιώς έκανε ένα πρόγραμμα έτσι ώστε αφού ενταχθείτε οριστικά
κοιτάξτε, είστε εντεταγμένοι, να μπορείτε να έχετε ρευστότητα παίρνοντας μια εγγυητική επιστολή από την τράπεζα χωρίς εξασφάλιση. Δεν χρειάζεται να σημειώσει τίποτα, δεν έχει κανένα κάλυμα, αρκεί εσένα λογαριασμό που θα ανοίξετε ειδικά για αυτό το σκοπό να καταθέσετε το 25% συνολικής επένδυσης σε καθαρή αξιοπάντα, το οποίο θα δεσμευτεί. Στη συνέχεια η τράπεζα θα σας δώσει την εγγυητική επιστολή για να πάρετε προκαταβολή το 100% της επιδότησης, το οποίο θα πέσει και αυτό στο λογαριασμό που θα ανοίξει στην τράπεζα, και μέσω αυτού του λογαριασμού θα γίνονται οι αποδεσμεύσεις και πληρωμές του τιμολογίου. Είναι κάτι πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, σας δίνει ρευστότητα αμέσως. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι γι' αυτό? Όχι. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να καθίσουμε μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, εν πάση περιπτώσει, γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί από τους διοικητικούς ιδιώτες εδώ θα έχουν ερωτήσει να κάνουν στις τράπεζες, οπότε καλό θα ήταν. Γιατί πολλές φορές απευθύνονται σε μένα και δεν μπορώ να απαντάω για τις τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τι τραπεζική πρακτική. Εγώ είμαι ότι από πλευράς τράπεζάς μας αυτό ήθελα να σας αναφέρω, ότι υπάρχει ένα εργαλείο που μπορείτε να πάρετε 100% επιδότηση μπροστά να το εξοπλίσετε, προκειμένου να ελοπίσετε γρήγορα την επένδυσή σας. Και μια ερώτηση τελευταία, με επιτρέπετε. Εφόσον σας φέρει ο επενδυτής στην εγγυητική, σε πόσο διάστημα φέρει την προκαταβολή της επιδότησης? Μιλάμε πάντα, θεωρητικά δεν αφορά εσάς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είστε οριστικά ταμείο, αφορά τις οριστικά ταμείο. Υπό ομαλές συνθήκες, να το πω έτσι, γιατί τώρα είναι η αρχή ακόμα, οπότε υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα εδώ που πρέπει να λυθούν, να μην κουράσει τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Άρα, με το που θα μας φέρει μια ηγετική για τα κατάλληλα δικαιολογικά τα οποία θα πρέπει να τη συνοδεύουν, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα πω, παρά την προκαταβολή. Ευχαριστώ πολύ. Την προκαταβολή θα τη λάβει ο επενδυτής ή η τράπεζα? Την προκαταβολή τη λαμβάνει ο επενδυτής. Επιχείρηση. Δεν τη λαμβάνει η τράπεζα. Δεν έχω εγώ να κάνω την τράπεζα. Η εγγυητική θα έρθει μέσω της τράπεζας ή θα τη φέρει ο κάθε επενδυτής? Δεν την πολύ κατάλαβα την ερώτηση, συγγνώμη. Στην εγγυητική επιστολή θα βγάλει η τράπεζα Πειραιώς, παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Θα τη δώσει σε μένα να τη φέρω εγώ ή θα έρθει μέσω της τράπεζας? Όχι, βέβαια, σε εσάς. Εσείς έχετε να κάνετε την τράπεζα. Δεν έχω να κάνω τίποτα με την τράπεζα. Για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, παρενόηση μακριά από εμάς τέτοια πράγματα, μην σα αποκαλέσω όλες τις τράπεζες, έτσι. Σήμερα θα βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι της Γιώργου και της Πειραιώς. Λοιπόν, ορίστε. Α, νομίζω ότι κάτι λιγότερο. Λοιπόν, στον οδηγό μέσα, είναι και ένα κλίμα και στο site που μπορείτε να δείτε, υπάρχουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και όλες οι τράπεζες που τα προσφέρουν και μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά, έτσι. Για οτιδήποτε χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα, ακούω ερωτήσεις που έχετε να μας θέσετε και φαντάζομαι ότι θα μου χρήσιμο συμπέρασμα αυτό. Πείτε μου. 28 Φεβρουαρίου, ένα ξενοδοχείο που είναι δημιουργικά στο πρόβλημα της δημιουργικάς κλίνικας, είναι σε φάση για πείρα. Δηλαδή έχει ξυλώσει τα πάπεδα, τους τοίχους, τα μπάνια κλπ. Και ακόμη ο χρόνος του φτάνει βέβαια μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά 28 Φεβρουαρίου είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα σκεφτεί πιθανώς για το 30% να υλοποιήσει, να αγοράσει τα εμπάθεια του, τις τηλεοράσεις, εξοπλισμό. Μπορεί με τιμολόγιο σκέπτο το οποίο θα λένε ότι τα υλικά φυλάσσονται στην αποθήκη του προμηθευτή. Γιατί πώς θα τα μετακινήσει ο χώρος, σαν για αυτή δεν θα μπορέσουν αυτά τα εμπορεύματα να φτάσουν εκεί. Θα πληρώσει με τιμολόγιο, θα εκδοθεί. Λογιστικά προβλέπεται να εκδοθεί μόνο τιμολόγιο και να φυλαχθούν τα εμπορεύματα στις αποθήκες του προμηθευτή. Εσείς θα το δεχτείτε αυτό? Το γνωρίζω. Λοιπόν, είναι ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε μεγάλη κουβέντα σήμερα. Κάτι σημαίνει λοιπόν για αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει, θέλω να το ψάξω λίγο ή τη ΣΕΙΔ, γιατί δημιουργείται ένα πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ελεκτικό για το
για μας θα το πες. Υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι για να πιστοποιήσεις δαπάνη θα πρέπει να την δεις εγκατεστημένη, να το πω έτσι, και σε λειτουργία. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Δεν ξέρω αν θα κολλήσουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στο ερωτήσεις που θα μου κάνετε, θα τις γενικεύω. Δεν θα παρεμβληθείτε. Έτσι, έτσι. Έτσι. Ναι, όμως είπα ότι θέλουμε και φωτογραφίες. Καταλάβατε. Είπα ότι απαραίτητα, άμα έχετε διαβάσει την εκκλησία του Ειδικού Γραμματέα, θέλουμε και φωτογραφίες από τις δαπάνες. Το καλύτερο είναι αυτό. Αλλά μας νοιάζει το μετά, τέλος πάντων, περισσότερο. Εντάξει. Το πριν και το μετά είναι η καλύτερη πρακτική γενικότερα που έχετε στο νου σας. Θέλετε να πιστοποιήσετε ότι έπεισα κάποιο μετά. Τραβήξτε μια φωτογραφία που είχα πριν, μια μετά. Λοιπόν, θα κάνετε ερωτήσεις, εγώ θα γενικεύω και λίγο και θα δίνω και ιδέες. Αν και κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω ευθέως. Λοιπόν, άλλο ένα, άλλη μια δυνατότητα που έχετε και δεν την αναφέρω μέσα στην παρουσίαση. Επίτηδες γιατί δεν πρόλαβα την παρουσία, το αποφασίσαμε και το ξεκαθαρίσαμε. Ότι έχετε τη δυνατότητα της προκαταβολής. Τι είναι αυτό, λοιπόν, τι είναι η προκαταβολή. Μπορείτε να πάτε στον προμηθευτή, να δώσετε κάποια χρήματα, έτσι, να σας δώσει εξοπλιστική απόδειξη, να έχετε συνάψει, ξέρω, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και να δώσετε κάποια χρήματα έναντι δαπάνης η οποία θα πραγματοποιηθεί. Εντάξει. Τονίζω όμως κάτι εδώ, όσο οξύμορο και να ακούγεται. Δεν μπορείτε να αιτηθείτε δαπάνη η οποία έχει υλοποιηθεί, και πώς πιστοποιείτε αυτό, με την έκδοση τιμολογίου, εφόσον δεν έχει εξοπληθεί ολόκληρο τιμολόγιο. Τι θέλω να πω, για να γίνω πιο κατανοητός. Δεν νοείται προκαταβολή από τη στιγμή που έχει δοθεί τιμολόγιο. Προκαταβολή είναι μόνο όταν δίνει κάποιος χρήματα χωρίς να έχει εκδοθεί τιμολόγιο, έτσι. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, πάμε στην άλλη περίπτωση που σας έλεγα πριν, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτό τιμολόγιο το οποίο δεν είναι πλήρως εξοπλισμένο. Είναι κατανοητό αυτό. Επειδή είναι καλή ευκαιρία να το πω έτσι, να την εκμεταλλευτείτε, κάντε μου ερωτήσεις πάνω σε αυτό να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Σχετικά με αυτό που είπατε, πήρα ένα τηλέφωνο εγώ χθες, έχουμε παραγγείλει κάποια μηχανήματα. Η αξία τους είναι πάνω του 30%. Ωραία. Τα μηχανήματα έχουν ένα έπρεπο χρονικό διάστημα για να έρθουν. Συμφωνώ. Εμείς θα προπληρώνουμε, δίνουμε όλα τα λεφτά σε προτιμολόγιο από το εξωτερικό. Πολύ ωραία. Αυτά που μας λένε. Και εμείς έτσι αρχίσαμε και τα μηχανήματα δεν έρχονται 28 Φεβρουαρίου. Γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα λόγω Χριστουγέννων. Θα σας βοηθήσω αμέσως. Εμείς με αυτό τα έχουμε πληρώσει όλα. Βάσει του προτιμολογίου και χωρίς να έχουμε λάθος προτιμολογίου, μπορούμε να αποδείξουμε το 30%. Μα όταν μιλάμε για προκαταβολές, μαζί με τα άλλα που σας είπα, εννοείται ότι δεν θα έχετε την δαπάνη. Άμα την έχετε, θα πρέπει να έχετε και τιμολόγιο και δείτε πώς όλοι σας πούμε για να είναι παντιδούμε για στιγμή. Εννοείται ότι η προκαταβολή δεν έχει να. Όταν κάποιος δίνει μια προκαταβολή, δεν έχει να επιδείξει δαπάνη, αλλά ούτε φωτογραφίες έχουν τίποτα. Απλώς ρωτάω, επειδή θα είναι τμήμα από τα μηχανήματα, δεν θα είναι για όλα, δηλαδή εγώ είμαι εγκεκριμένος για 300, έτσι. Αυτό που σας δω το ποσό είναι για 95, αλλά είναι για 2 μηχανήματα, δεν είναι για τα 10. Δεν σας πειράζει. Δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να δω, και σε αυτό το σημείο που δίνει καλή πάσα, θέλω να πιστοποιήσω για να σας εντάξω οριστικά το 30% τουλάχιστον. Το 30%, αν επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω για κάτι. Μην μας φέρνετε αιτήματα ελέγχου, αιτήματα ένταξης, όπως θέλω να τα λέω καλύτερα, στο 30% ακριβώς. Εντάξει. Αφήστε και ένα περιθώριο να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας. Δηλαδή, φέρνουν 32, 33, 35, 40, όσο περισσότερο μπορείτε. Γιατί πολύ απλά μπορεί κάτι να σας ξέφυγε, να το πω έτσι. Είπαμε ξανά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε κάτι. Αν κοπεί μια δαπάνη, αν κοπεί στην παρούσα φάση μια δαπάνη και σας δέξει κάτω το 30%, το χάσαμε το παιχνίδι. Χάσαμε το στόχο μας, δεν θα πάρετε τίποτα. Και επίσης, σας βλέπω, μισό λεπτάκι, λοιπόν. Και επίσης, το να κοπεί μια δαπάνη τώρα, αργότερα, εφόσον ο λόγος απόρριψής της δεν είναι κάτι οριστικό και αμετάκλητο, δεν μου έρθει κάποιο παράδειγμα τώρα στο μυαλό, οπότε την υποβάλλω μετά, ξανά, στα υπόλοιπα, αφού ενταχθείτε, στα επόμενα αιτήματα ελέγχου.
Να δώσουμε λίγο λόγο στον κύριο, γιατί σήμερα πολύ ωραία. Ναι. Αν υποβάλλουν 28 Δευτέρου αίτημα ένταξης με το 30-40% της επένδυσης, ναι. Αυτό αποτελεί και πρώτο λογαριασμό, και πότε πληρώνει. Βεβαίως. Αποτελεί το αίτημα αυτό που θα κάνετε, εφόσον πιστοποιηθείτε και ταχθείτε, ανάλογα με το ποσό, ανάλογα με την υλοποίηση του έργου, θα πάρετε και την αντίστοιχη επιχορήγηση. Πότε, αφού εκπληθώρησε λοιπόν. Μέχρι 36 ή από τις 28 και μετά πιάνει τις αναλογές. Ωραία. Πότε. Καλή πάσα μου δίνετε. Λοιπόν. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Το 36 είναι καταληκτική ημερομηνία ένταξης. Πέρα από αυτή την ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει καμία ένταξη επενδυτικού σχεδίου. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές που ζητάνε παράταση είτε για το 28 Δευτέρου είτε για το 36, από αυτά που ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το στηρίξω πουθενά, το 36 είναι ανακίνητο. Εντάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει με τίποτα. Ξεχάσε το, από εκεί και πέρα αλλάζει ο χάρτης. Περιφερειακό να μην σχίσω. Να μην τα αλλάξει περισσότερο. Το 28 Δευτέρου δεν ξέρω, ίσως και να πούνε σε μια σαν μια εβδομάδα. Αλλά το 36 δεν θα αλλάξει. Λοιπόν. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να δεσμευτώ για τίποτα και θα εξηγήσω το γιατί. Έλληνες είμαστε, έτσι το λέω χαριτολογώντας, αναμένω να μου έρθουν 500 αιτήματα 26, 27, 28 Δευτέρα. Εντάξει. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα τι όγκος δουλειάς θα είναι αυτός και τι θα πρέπει να βγάλουμε μέχρι τις 36. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Μην το βλέπετε έτσι πολύ απλό. Εντάξει, για εσάς η κάθε μία πρόταση είναι ξεχωριστή, είναι η δικιά σας. Αλλά μπείτε λίγο σε δικιά μας τη θέση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας. Επίσης να πω ότι οι εντάξεις δεν θα γίνουν μία και καλή όλες 36, ανατακτά χρονικά διαστήματα τα στέλνονται στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Οι συγγύσεις θα λένε ο Χ, ο Ψ, ο Δέλτα είναι έτοιμος ενέκρινέτο. Θα πηγαίνει στην ΕΕ, θα βγαίνει εγκριτική απόφαση από την Ελλάδα, ας πούμε για 15, 20, 50 έτσι. Θα βγαίνουν αρκετά χρονικά διαστήματα. Δεν θα μπουν όλα τα 36. Αυτό μας το έχουν ξεκαθαρίσει. Τώρα, για το σε πόσο καιρό θα πληρωθούν έχει να κάνει με αυτό, με το πότε θα μπουν οι αποφάσεις ένταξης. Αλλά σας λέω έχει να κάνει και με τον όγκο δουλειάς που θα έχουμε τότε. Δυστυχώς. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. 28 Δευτέρου καταθέτουμε το φάκελο με το 30-40% και συνεχίσουν τις εργασίες. Πείτε όμως ότι γίνεται ένα μικρό λάθος, ότι δεν είμαι εταίρειας. Η πληρωμή που γίνεται της εταιρείας μου δεν αντιστοιχεί σε εταιρεία, αλλά σε πρόσωπο. Διαγράφεται, απορρίπτεται όλο το, όλη η σύμβαση, όλο, δεν υπάρχει το υλικό. Και πέσατε κάτω το 30. Αν δεν πέσουμε κάτω το 30 δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, αν σας πιστοποιήσω πάνω από 30, αυτό είναι πριν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν πέσετε κάτω από 30, δυστυχώς χάσατε. Έτσι. Γι' αυτό και χωρίς να θέλω, ειλικρινά χωρίς να θέλω να μπατάρω τίποτα, το ξεκαθαρίζω έτσι. Δεν έχουμε κανένα όφελος, κανένα κέρδος. Μάλλον κέρδος υστερόμενο δικό μου θα έχουμε λιγότερη δουλειά, να το πω έτσι. Αλλά όποιος έχει τη δυνατότητα, ειλικρινά, όποιος έχει τη δυνατότητα και μπορεί να το κάνει και έχει σκοπό να το χρησιμοποιήσει ή έχει οτιδήποτε και μπορεί να πάρει μια έγκριση δηλαδή για το 20%. Ειλικρινά, θα ενταθεί πιο εύκολα. Δεν πρέπει να το λέω αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, λοιπόν, αλλά αν μπορεί να το κάνει, είναι αυτόματη διαδικασία. Δηλαδή, αν πάρει έγκριση δανείου, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, είναι δύο οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενταχθεί κάποιος. Ένα είναι η έγκριση 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο προϋπολογισμός ο οποίος αναγράφεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός ο κ. Σαντιδάκης. Αυτή που έχει να αρνηθεί. Και όχι ότι έχει υποβάλει, δηλαδή κάποιος μπορεί να έβγαλε 300.000 ευρώ σχέδιο, να το εγκρίθηκαν 150, δυστυχώς, θα πρέπει να φέρει το 20% των 150.000. Δηλαδή 30.000 ευρώ. Έτσι. Ή να υλοποιήσει το 30%. Θα πάω να πω μια ερώτημα. Ναι.